Στις 4 Δεκεμβρίου 2004 ήρθα στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο μάθημα στο τμήμα κινηματογράφου. Τότε ξεκινούσε και η λειτουργία του τμήματος, της μοναδικής πανεπιστημιακής σχολής κινηματογράφου στην Ελλάδα. Επί 10 χρόνια διδάσκω σκηνοθεσία. 10 χρόνια. Στον κινηματογράφο αφηγούμαστε με κινούμενες εικόνες και ήχους. Μια ιστορία. Χρησιμοποιούμε κώδικες, ο κινηματογράφος, η κινηματογραφική γλώσσα χρησιμοποιεί κώδικες από άλλες τέχνες. Από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, από τη μουσική, από το θέατρο. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι ότι μοναχά η ιστορία που αφηγούμαστε, αλλά και πώς αφηγούμαστε μια ιστορία. Δηλαδή το στυλ. Αυτό που κάνει, φάνηκε Αλέξανδρος, ας πούμε, να το έχει κάνει μόνο ο Μπέργκμαν. Και να είναι τελείως ξεχωριστό από τις ταινίες του Ντράγκερ, ή να είναι τελείως ξεχωριστό από τις ταινίες του Κεν Λόουτς, ή να είναι τελείως ξεχωριστό από τις ταινίες του Φρανσουά Τριφό ή από τις ταινίες του Τζον Χιούστον. Αυτό νομίζω ότι είναι που κάνει ξεχωριστό, αυτό είναι η σκηνοθεσία, η διαφορετική λαλιά που θα έλεγε και ο Σεφέρης. Okay, ό,τι τρέχει. Θα κόψουμε. Τρέχει. Συγγνώμη. 5-1 πρώτη. Μια ταινία ξεκινάει από μια, αυτό που λέμε, αρχική ιδέα. Κάποιος άνθρωπος έχει μια αρχική ιδέα που ζυμώνει αυτή την ιδέα και η ιδέα αυτή μεγαλώνει και γίνεται, ας πούμε, ο σκελετός μιας ιστορίας, μια σελίδα, σύνοψη που λέμε, ή ακόμα μεγαλώνει και γίνεται 15 σελίδες και γίνεται το treatment και σιγά σιγά γίνεται σενάριο. Νομίζω ότι σε ένα στάδιο αρκετά νωρίς, δηλαδή ήδη πια όταν έχει γίνει μία σελίδα, μπορεί αυτός ο άνθρωπος που είναι ο σεναριογράφος να απευθυνθεί σε ένα παραγωγό. Ο παραγωγός είναι ο άνθρωπος που από τη μία μεριά με το ένα πόδι πατάει, αν θέλετε, σε αυτό που λέμε τέχνη, στο καλλιτεχνικό όραμα, και από την άλλη μεριά πατάει στην κοινωνία. Και μαζί με αυτούς τους δυο, σεναριογράφο και παραγωγό, που είναι, αν θέλετε, ένας πυρήνας, προσθέτει ένας τρίτος άνθρωπος, που είναι ο σκηνοθέτης. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή ο σκηνοθέτης, τι κάνει. Υπάρχει μια ιστορία και πια βρίσκει έναν τρόπο που θα πει αυτή την ιστορία. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, είναι η ιστορία. Υπάρχει ένα στάδιο πια της προπαραγωγής μιας ταινίας, που βρίσκουμε χώρους, βρίσκουμε ηθοποιούς, βρίσκουμε συνεργάτες, καλλιτεχνικούς συνεργάτες, το διευθυντή φωτογραφίας, το σκηνογράφο, το μουσικό, έτσι, τον μοντέρ της ταινίας. Και όταν πια όλα για την παραγωγή είναι έτοιμα, πια περνάμε στο γύρισμα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο η προπαραγωγή, είναι η παραγωγή που είναι το γύρισμα, και υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, αυτό που λέμε post-production στα αγγλικά, μεταπαραγωγή, αν θέλετε πείτε το, που ουσιαστικά είναι το μοντάζ της ταινίας, η εξισορρόπηση των ήχων της ταινίας, αυτό που λέμε μιξάζ, ο ηχητικός σχεδιασμός της ταινίας, έτσι, μέχρι ταινία να βγει και να είναι έτοιμη. Πάμε, το πρώτο μέρος. Είμαστε εδώ. Και είμαστε στην Νατάσα. Όταν η Νατάσα στο γενικό είχαμε όλη αυτή τη δράση και μετά η Νατάσα κάποια στιγμή σηκωνόταν. Πιστεύω γενικά ότι αυτό που διδάσκουμε είναι το πάθος μας για τη δουλειά. Αυτό που διδάσκει ένας καλλιτέχνης είναι το πάθος του για αυτό που κάνει. Τα άλλα μπορούν να τα βρούνε τα παιδιά και στο ίντερνετ πλέον. Υπάρχουν μαθήματα, ας πούμε, που είναι εξαιρετικά. Σκηνοθεσία, τα βρίσκεις στο ίντερνετ κλπ. Αλλά τη στάμπα τη δικιά του κάθε καλλιτέχνη, ας πούμε, αυτό που μπορεί να... Αυτό το παίρνετε μοναδικά εκείνη τη στιγμή από έναν άνθρωπο που σας διδάσκει. Αυτό το πάθος προσπαθώ να... Το πάθος βέβαια μέσα από τον τρόπο, μέσα από το πώς κάνω, πώς μιλάμε για τις ταινίες, πώς μιλάμε για το... Πώς βλέπω μια εργασία που κάνει ένας φοιτητής.
Αυτό διδάσκει. Αυτό προσπαθώ να περάσει. Έτσι, παιδιά, όταν είστε βοηθοί το 3, έτοιμοι είναι, έτοιμος Ανδρέα για τον ήχο, έτοιμος κάμερα, κουρσίδι, έτοιμοι ηθοποιοί, έτοιμοι παιδιά. Μπαίνουν κάθε χρόνο 60-70 παιδιά και βλέπεις παιδιά που είναι, λες και το έχουν μάθει από τη μαμά τους, ας πούμε, από την κοιλιά της μητέρας τους. Πώς θα κρατήσουν μια μηχανή, πώς κάνουν μια παρατήρηση σε μια ταινία, πώς κάνουν μια άσκηση. Δηλαδή, όταν έχεις αρκετά παιδιά, τότε είναι εύκολο να καταλάβεις παιδιά που έχουν αμέσως μια δεξιότητα. Βέβαια, αυτό είναι κάτι γενικό, δεν είναι μόνο στο σινεμά, στον κινηματογράφο. Το ταλέντο είναι ένα 5%, σε βοηθάει στην μικρού μήκου, στην πρώτη μικρού μήκου, σε βοηθάει στα πρώτα σου βήματα. Μετά πρέπει να μάθεις να ξυπνάς το πρωί, να έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, να μπορεί να διοικείς ανθρώπους, να, και ταυτόχρονα να έχεις και ένα ταλέντο. Συναντώ παιδιά που έρχονται στη σχολή και που το βλέπω και στα δικά μου παιδιά. Είναι όλη μέρα με ένα PlayStation. Έχουν μάθει να επεξεργάζονται εικόνες τρομακτικά γρήγορα. Έχουν μάθει να συνδέουν εικόνες τρομακτικά γρήγορα. Έχουν μάθει να χειρίζονται εικόνες τρομακτικά γρήγορα. Δεν έχουν μάθει να κρίνουν αυτές τις εικόνες. Και έχω την εντύπωση ότι όπως, ας πούμε, στα σχολιά είναι σημαντικό ένας Έλλην πολίτης να μάθει σωστά ελληνικά και να μάθει και μία δεύτερη και μία τρίτη γλώσσα για να μπορεί να συνεννοείται. Και το να μάθει μία γλώσσα δεν είναι μοναχά να μπορεί να συνεννοείται, αλλά να μάθει και τον τρόπο σκέψης μιας άλλης κουλτούρας, ενός άλλου λαού. Πρέπει αυτή την καινούργια γλώσσα, το οπτικοακουστικό, να φροντίσει με κάποιο τρόπο το Υπουργείο να μπει στα σχολεία. Βλακόπουλος Ελευθέρης Εμμανουήλ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 27ος. Και Σταυροπούλου Δήμητρα, Φιλοσοφική Αθηνών δεύτερη. Μια ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, Απ' το χιόνι, και ο Λευτέρης Δημακόπουλος, αυτές οι δύο ταινίες έσπασαν την εσωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου και άρχισαν πια οι ταινίες να έχουν αρχή, μέση, τέλος και να επικοινωνούν με το κοινό. Αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Αλλά σας λέω ότι τις ταινίες, επειδή μου παίρνει και χρόνο για να τις κάνω και κυρίως μου παίρνει χρόνο για να γράψω το σενάριο, τις νιώθω σαν κομμάτια από τη ζωή μου. Δηλαδή, έχω δώσει 4 χρόνια για τον Δημακόπουλο, έχω δώσει παραπάνω. Για τον κύριο Μεταγκρή έχω δώσει 4 χρόνια. Για το διαχειριστή την τελευταία ταινία, και αυτή είναι μια ταινία που έχω δαπανίσει πολύ χρόνο. Εδώ είναι, να σου πω, θα έχει πιάσει πουρή, θα έχει πέσει κάποιο παιχνιδάκι μέσα. Λείψε, επειδή γίνεται πολύ χρήση του πράγματος αυτού, έχει βουλώσει. Μια ταινία που ήταν έτσι πολύ, είχε πάρει πολλά βραβεία, ήταν ο Λευτέρης Δημακόπουλος, πρώτη ταινία, νομίζω είχε πάρει 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο βραβείο ήτανε, το φεστιβάλ έγινε Νοέμβριο, 2 μήνες μετά, τον Γενάρη, όταν η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους και πήγα στην προβολή των 6 ώρα το απόγευμα, μου είχαν πει θα έχει γύρω στους 10 ανθρώπους και ήταν 100 άνθρωποι. Και αργότερα στην προβολή στις 8 η ώρα η αίθουσα ήταν τίγκα και στις 10 ήταν ακόμη πιο τίγκα. Και έβλεπα την ταινία να παίζεται και ένιωθα, ας πούμε, η αίθουσα να αναπνέει στην ανάσα της ταινίας. Γι' αυτό κάνουμε τις ταινίες, για να τις δείχνουμε. Για τον κόσμο είναι οι ταινίες. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει. Thank you.
μετά από ένα γεμάτο διήμερο, διήμερο όχι μόνο από μαθήματα, αλλά κυρίως από επαφή και από αυτό που σε γεμίζει αυτή η επαφή με τα νέα παιδιά, επιστροφή στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.